Δεν υπήρχε περίπτωση, αν έπρεπε να φάω μόνο τις ακρίδες, να τις έτρωγα. Και το Elimination, αν είχε ίδιο παιχνίδι, θα ήμουν στο αεροπλάνο για την Αθήνα. Η Παπαδιά είναι η αδερφή του παπά! Πάλι! Η Παπαδιά είναι η αδερφή του παπά! Πάλι! Η αδερφή! Η αΐ! Η γουμπί τρελαίνει για φουντουκούπα, για φουντουκούκια! Λάθος! Φουντούκια! Ποια είναι η πρωτεύουσα της Γερμανίας? Το Δουβλίνο. Το challenge is Agapi. Let's go. Η αγάπη ξεκινάει δυναμικά τη συγκομιδή των Ντάρουμα. Βάζει στο καλαθάκι της το πρώτο κουκλάκι. Πασχίζει να τσιμπήσει το δεύτερο. Έτσι είναι η αγάπη, τα αγαθά κόπισκτώνται. Τελικά τα φαινόμενα απατούν. Μπορεί να τη φάνηκε εύκολο στην αρχή, αλλά τώρα παιδεύεται. Επιτέλους, πριν τελειώσει ο χρόνος, πιάνει και το τρίτο Ντάρουμα. Τα κουκλάκια τελικά ήταν σχετικά πιο εύκολα από όσο το περίμενα, παρόλο που με τα chopstick δεν είμαι καθόλου καλή. Αλλά με το φαγητό είχα μεγάλο πρόβλημα. Cinco de tres! Let's see what kind of Japanese food on the bottom of Dharma door. Mitsahu, nanda? Ika no shio kara wasabi zuke! Wasabi zuke! Sunomono! Snowmono desu. Yakudo agapi. Meshiagare. I will close my eyes. Σαρακοστιανό μενού για την αγάπη. Πρώτο πιάτο, λαχανικά σεξίδι. Η νηστεία θέλει θυσίες. Αυτά τα πράσινα δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Φύκια, τουρσιά, δεν κατάλαβα τι ήταν. Ήτανε αηδία, μου ερχόταν στο λαιμό και μου ερχόταν να τα κάνω εμετό, τρελάθηκα. Αλλά έλεγα όχι, θα το καταπιείς. Ήτανε. Γιώση, μη γελάς. Αν είναι να τα βγάλει, απομακρύνσου. Κάθεσαι πολύ κοντά. Η αγάπη βγάζει γλώσσα στον φου και εκείνος την επιβραβεύει με έναν πόντο. Και από το ξινό στο καυτότερο. Ακαό, ε! Spicy! Αγάπη πόντα! Μάλλον κάτι της μύρισε. Κλείνει τη μύτη της για την επόμενη γευστική βουτιά. Καυτερά χόντα. Τώρα που πήρε φόρα, ορμάει και στο ομό καλαμάρι. Όμως η δοκιμή δεν την πείθει και τα παρατάει. Λίκα! Ο Μιχάλης κατάφερε να τσιμπήσει μόνο ένα Ντάρουμα που αντιστοιχεί σε... Τάντζακε! Ακριβώς. Σε ένα λαχταριστό πόδι μπουρουνιού. Δεν θέλουμε οκεού. Ορίστε, μια μπουκιά το έκανε και κέρδισε τον πόντο του. Επόμενος παρακαλώ. Ο Βασίλης μαζεύει με μανία τα Ντάρουμα. Μάλλον πεινάει πολύ. Για να δούμε τι ντελικατέσεν του λέει. Βατραχοπόδαρα, ακριδούλες, ρίζα νούφαρου βουτυγμένη στη μουστάρδα. Ξύνησε ο Βασίλης. Μάλλον δεν του κολλάει η μουστάρδα. Σημασία έχει ότι κέρδισε 3 πόντους.
Η Ασούντα έχει πολύ καλή τεχνική. Μάζεψε με μιας 5 κουκλάκια νταρούμα. Δεν θέλει να δεθεί συναισθηματικά με το φαγητό της, γι' αυτό και κλείνει τα μάτια της. Όμως ο γιος επιμένει. Της δείχνει σε φωτογραφία το χέλι πριν φτάσει στο πιάτο της. Αλλά εκείνη δεν τρομάζει. Ίσα ίσα της άνοιξε η όρεξη για ιαπωνικές λιφουδιές. Παστό καλαμάρι, ξινό δαμάσκινο, χέλι και φτές γλυκού φασολιού με ρύζι και βατράχι. Έλεος Ασούντα, λυπήσου μας, τι άλλο χωράει εκεί μέσα. Ποιος είναι ο επόμενος, κύριε Φου? Γιάννης! Έτσι κι αλλιώς κανένας από εμάς δεν έχει φάει στη ζωή του με τα joystick. Όλοι τα πρωτομαχικά, πώς τα chopstick. Αν και έπιασε μόνο δύο νταρούμα ο Γιάννης, του έκατσε καλό φαγοπότι. Φρέσκο μαλάκιο και σφινάκι από φίκι. Γεια σου. Κοιτάξτε χαρά ο Γιάννης, μάλλον το μαλάκιο έπιασε τόπο. Αυτό το λουκούλιο δείπνο του χάρισε δύο πόντους. Για να δούμε πόσα απίδια πιάνει ο Σάκος. Πέντε νταρουμάκια μας κάνουν 5 γευματάκια. Άντε στην υγειά σας. Άσπρο πάτο. Μιχαήλ, I lead that if you need this one. Oh, you're challenging me. Οι δύο καλοφαγάδες, αφού ανακάτεψαν το μείγμα αρκετά, το αδειάζουν στο στόμα τους. Ο γιος τρώει με μανία. Θα καταπιεί και το μπολάκι. Ο Μιχάλης όμως, ενώ προσπαθεί να το φάει μια και έξω, αναγουλιάζει και το φτύνει. You Japanese are crazy. Νίκο! Με ποιον θα κλείσει το τραπέζι η Γιώση? Αγγελική! Η Αγγελική μάζεψε 4 νταρούμα. Για να δούμε τι καλό θα φάει. Χαρασίρενκον! Πρώτο πιάτο, ρίζα νούφαρου με μουστάρδα. Συνεχίζει με ωραιότατο γατόψαρο, λίγο ξινό δαμάσκινο για να σπάσει η γεύση και για ντιζέρτ και εκρυζιού με σκόνη παπάγιας. Αν μας ζητήσουν και ψυγνώστρια, ξέρουμε ποια να προτείνουμε. Μπράβο Αγγελική, με 4 πόντους καθάρισες και αυτή τη φορά. Σε αυτό το παιχνίδι, η Ασούντα με 5 πόντους βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Μιχάλης με έναν πόντο έπιασε πάτο. Αν δεν βάλει τα δυνατά του να κερδίσει στο Easy Quiz, θα πάει κατευθείαν στο παιχνίδι εξόντωσης. Σε αυτό το παιχνίδι, οι παίκτες θα πρέπει να απαντήσουν γρήγορα και σωστά στις ερωτήσεις που θα τους κάνει η καλομήρα. Δεν είναι εύκολο όμως. Τα απανωτά ηλεκτρικά σοκ και οι Ιαπωνέζοι θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά να τους αποσπάσουν την προσοχή και να χάσουν. Καλομήρα! Come on! What kind of question do you give? Some easy, κάποια είναι εύκολα, some hard, κάποια είναι πολύ δύσκολα. Αλλά I just want to say to the kids something. Παιδιά, με έχουν βάλει να σας πω τις ερωτήσεις που ξέρουν και ξέρετε ότι τα ελληνικά μου δεν είναι ό,τι και το καλύτερο. Και γι' αυτό να σας μπερδέψω λίγο, θα προσπαθήσω. Ναι. Okay. それじゃあ最初の挑戦者を決めましょう。Mr. Fu よろしく。